Το ανάδειξε το βιβλίο έχει τη χαρά και την τιμή να έχει καλεσμένη την κυρία Σμαραγδή Μητροπούλου. Μία πολύ αξιόλογη συγγραφέα, η οποία έχει λάβει βραβεία, διακρίσεις. Έχει έρθει λοιπόν για την Κυρά του Κάστρου, από τις εκδόσεις Συμπατικές Διαδρομές. Ένα βιβλίο το οποίο έχει λάβει το βραβείο λογοτεχνίας του φανταστικού, Larry Niven. Έχει γράψει όμως και άλλα 6 βιβλία, στα οποία θα κάνουμε αναφορά και στη συνέχεια. Η κυρία Μητροπούλου λοιπόν έχει ένα πλούσιο ποιοτικό πεζογραφικό έργο. Πολλά από τα βιβλία τα οποία έχει γράψει έχουν γίνει best-seller σε 8 χώρες και στην Ελλάδα φυσικά. Έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στην Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία. Φύτευσε δε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς να πάψει την πεζογραφία και την πίεση. Και τώρα ακόμη συνεχίζει και είναι εκπαιδευτικός. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και ευλογημένη, με κάθε καλό. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να μιλήσω για ένα βιβλίο που αγαπώ ιδιαίτερα, την Κυρά του Κάστρου, γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε πρώτα με την καρδιά και μετά με τη γραφίδα. Ο πόλεμος ξεριζώνει βία την Ελλάδα από τον τόπο της, στερώντας της ό,τι πολυτιμότερο έχει. Την οδηγεί αιχμάλωτη στα παλάτια της Αιγύπτου. Εκεί θα γνωρίσει τη λάμψη, τον πλούτο, αλλά και τη μοναξιά, το αδιέξοδο, την απώλεια. Η Μόνα, ο Φουάντ, η Αϊσέ, ο Λέοντας, ο Ιμπραήμ, εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι δύναμης, υπεροχής, αγώνα ενάντια στη μοίρα. Αυτό. Και η αγάπη, η φιλία, ο έρωτας, μια μουσική με ήχους διαφορετικούς, με η μελωδία το ίδιο αγγίζει. Η ανάγνωση λοιπόν αυτή φέρνει στο νου καταρχήν μελωδίες Ανατολής και έτσι το αλεξανδρινό αυτό παραμύθι μας κάνει να θέλουμε να το τελειώσουμε άμεσα. Συμφωνούμε σε αυτό? Και βέβαια συμφωνούμε. Είναι το παραμύθι μιας ζωής. Η ελπίδα, η κεντρική ροήδα, η Κυρά του Κάστρου, όπως τη λέμε εδώ, είναι μια γυναίκα δοτική, μια γυναίκα που της αρέσει να δίνει. Πολλές φορές λοιπόν συγκεντρώνει τα παιδιά στην αυλή του σπιτιού της, τους δίνει καλούδια και τους λέει παραμύθια. Όμως εδώ το παραμύθι αυτό του Αλεξανδρινό είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι το παραμύθι της δικής της ζωής. Μια ζωής πολυκύμαντης. Η ίδια λέει ότι η ζωή της μοιάζει με τη θάλασσα. Άλλοτε ήρεμη και άλλοτε φουρτουνιασμένη. Ο πόλεμος θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη ζωή της. Βρισκόμαστε στο 1824-1825. Ο Μπρέιμ Πασάς έχει έλθει στην Ελλάδα να καταπνίξει την Επανάσταση. Βρισκόμαστε στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Μεθόνη Μεσσηνίας είναι ο τόπος που μεγάλωσα. Γι' αυτό λέω αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με την καρδιά. Ο Ιμπραήμ Πασάς λοιπόν θέλησε να κάνει τη Μεθόνη ορμητήριό του για να υποχρεώσει τον υπόλοιπο Μοριά να προσκυνήσει, να καταπνίξει την Επανάσταση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα ξεριζώσει την ελπίδα από τον τόπο της και θα τη στείλει δώρο σκλάβα στο φίλο του, τον Φουάντ Πασά, στην Αλεξάνδρεια. Και από εκεί ξεκινά το αλεξανδρινό παραμύθι. Η ελπίδα θα γνωρίσει εκεί και τη λάμψη και τον πλούτο. Μπορεί όμως ο πλούτος και η λάμψη να γιατρέψουν μια πονεμένη ψυχή? Δεν το νομίζω. Και η ψυχή της ελπίδας, της Μόνα, όπως την ονομάζει ο Φουάντ, γιατί Μόνα στα αραβικά σημαίνει ελπίδα, η ψυχή της πια έχει κλείσει. Ας μιλήσουμε λίγο για τους ήρωες αυτούς, τη Μόνα, το Φουάντ, την Αϊσέ, το Λέοντα, τον Ιμπραήμ, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι δύναμης υπεροχής ενάντια στη μοίρα. Τι λέμε τότε λοιπόν για την αγάπη, τη φιλία και τον έρωτα? Ο Φουάντ, ο Πασάς, ο άρχοντας, ερωτεύεται τη Μόνα παράφορα. Άλλωστε, Μόνα σημαίνει ελπίδα στα αραβικά, αυτός της έδωσε το όνομα Μόνα. Της παρέχει τα πάντα, όμως για να έχει αξία ο έρωτας θα πρέπει να είναι αμοιβαίος. Η Μόνα ζει μαζί του, αλλά θα λέγαμε ότι απλά έχει συνηθίσει την παρουσία του δίπλα της. Δηλαδή έχει αποφασίσει από τα 16 χρόνια και μετά που βρέθηκε αιχμάλωτη στο παλάτι αυτού του ανθρώπου, πήρε απόφαση ότι η καρδιά της πλέον είχε κλείσει. Ο Φουάντ της παρέχει τα πάντα, όπως εκείνος τουλάχιστον θεωρεί, πλούτο, κάθε άνεση, τον τίτλο της πριγκίπισσας, αλλά για τη Μόνα αυτά είναι ένα χρυσό κλουβί.
Μια καρδιά για να είναι ευτυχισμένη πρέπει να νιώθει ελεύθερη. Και η μόνο δεν νομίζω ότι νιώθει ελεύθερη. Στο πολύ βάθος της ψυχής της. Η Αϊσέ τώρα, η Αϊσέ ήταν στην προσωπική υπηρεσία της Μόνα και με τον τρόπο της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη της κοπέλας και ως την τελευταία στιγμή, ως το τέλος, θα παραμείνει ο μοναδικός δικός της άνθρωπος. Με όλη τη σημασία του όρου. Ξέρετε, στη ζωή μας λέμε ότι αυτός είναι δικός μου άνθρωπος, αυτός είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά πολλές φορές το λέμε για να το λέμε. Η Αϊσέ ήταν πραγματικά ένας οικείος άνθρωπος για τη Μόνα. Ο Λέοντας τώρα. Ο Λέοντας είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει μέσα στην καρδιά της Μόνα. Η Μόνα είπαμε ότι είχε ξεχάσει τι θα πει έρωτας. Πραγματικός έρωτας. Τρελός έρωτας. Ο έρωτας εκείνος που σε κάνει να θέλεις να κάνεις την οποιαδήποτε τρέλα. Ένας έρωτος ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική. Ο Ιμπραήμ τώρα, τι να πρωτοπούμε για τον Ιμπραήμ. Από την ιστορία, την επίσημη ιστορία, τον ξέρουμε ως έναν ατρόμητο πολεμιστή, βάναυσο, αδιστακτό, που αιματοκύλησε το Μοριά. Ωστόσο εδώ θα δούμε και τη δική του ανθρώπινη διάσταση. Ποια είναι αυτή? Σας αφήνω να το ανακαλύψετε στο βιβλίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία έχουμε το παιχνίδι της δύναμης και της υπεροχής και του αγώνα ενάντια στη μοίρα. Άλλο αν η μοίρα βέβαια κατευθύνει τελικά πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Και από την άλλη έχουμε την αγάπη, τη φιλία και τον έρωτα. Είναι σαν να ακούμε μια μουσική με διαφορετικούς ήχους. Αλλά η μελογκηδία μας αγγίζει όλους το ίδιο. Αυτό είναι λοιπόν η Κυρά του Κάστρου. Ένα αλεξανδρινό παραμύθι, ένα αληθινό παραμύθι. Άλλωστε η ίδια έλεγε ότι το ωραιότερο παραμύθι είναι η ίδια η ζωή. Και μια μουσική. Διαφορετική ήχη, ίδια η μελωδία στις καρδιές των ανθρώπων. Πώς κρίνετε την ανάμεσα σε δύο άνδρες κρυφή ζωή της και πώς καταφέρει να κοιτάξει τελικά μπροστά της και μόνο? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Πολλές φορές η ίδια η ζωή μας τραβάει από το μανίκι, οι συνθήκες της ζωής και μας λέει πήγαινε παρακάτω. Αν δεν κοιτάξεις μπροστά, αν δεν πας παρακάτω, τότε μπορεί και να πεθάνει η ψυχή σου, να πεθάνει η καρδιά σου και στο τέλος να πεθάνει και το σώμα σου. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν βλέπουμε το ίδιο πρόσωπο ως Μόνα και ως Ελπίδα. Η Μόνα είναι κοντά στο Φουάντ. Είναι η πριγκίπισσα, είναι η αρχόντισσα, είναι η κυρά. Είναι όμως μια γυναίκα με την ψυχή κλειδωμένη και παγωμένη. Κοντά στο Λέοντα ανακαλύπτει ξανά το ανέμελο κορίτσι το οποίο περίμενε τον έρωτα. Βιώνει τον έρωτα. Αλλά έρχεται η ώρα που θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Ποιο τίμημα? Στις σελίδες του βιβλίου. Ο λαογράφος Νίκος Πολίτης, ονομαζόμενος Νικολή στο διήγημα, μαθαίνοντας κάποια στιγμή από ένα σημείωμα το θάνατό της, βγάζει το παλιό σημειωματάριό του από το γραφείο της και με δάκρυα στα μάτια αρχίζει να γράφει την ιστορία της. Θες να το σχολιάσεις? Και βέβαια. Ο Νικόλαος Πολίτης, ξέρουμε όλοι ότι υπήρξε ένας σημαντικός λαογράφος, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διάσωση και διάδοση του λαϊκού μας πολιτισμού. Δημοτικά τραγούδια, θρύλοι, παραμύθια. Αυτό όμως το παραμύθι που έχει στα χέρια του είναι ένα παραμύθι πραγματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η κυρά του Κάστρου ήταν ένας άνθρωπος καλός, ένας άνθρωπος δοτικός, αλλά και ένας άνθρωπος κλειστός. Οι ντόπιοι δεν ξέρανε για αυτή πολλά πράγματα, γι' αυτό είχαν πλάσει και από μια ιστορία. Άλλοι τη λέγανε μαγεμένη βασιλοπούλα, άλλοι καλή μάγισσα. Και πιο λογική έλεγαν ότι ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, που γιατρεύει τη μοναξιά του με το να φροντίζει τους γύρω του ανθρώπους. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και σήμερα. Το να φροντίζεις τους άλλους πολλές φορές γλυκαίνει τη δική σου μοναξιά. Η κυρά του Κάστρου λοιπόν, μάλιστα και το όνομά της είναι ξεχασμένο. Κάποια στιγμή θα πει στον Νικολή, ένας από τους ντόπιους, ότι στα νιάτα της την έλεγαν Ελπίδα, μόνο αυτό ξέρουμε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν θα ξεκλειδώσει τα μυστικά της και θα ανοίξει την καρδιά της αυτό το νέο παιδί, τον Νικολή.
το μετέπειτα λαογράφο Νικόλαο Πολίτη. Κρατά λοιπόν στα χέρια του με σεβασμό ένα αληθινό παραμύθι, ο Νικόλαος Πολίτης, και είναι λογικό να αισθάνεται συγκινημένος. Αισθάνεται όμως και πόνο, γιατί έχει μάθει το θάνατο ενός ανθρώπου, τον οποίο ένιωσε δικό του άνθρωπο, άσχετα αν είχε να δει την κυρά του κάστρου πάνω από 20 χρόνια. Mm-hmm. Άλλωστε σε κάποιο σημείο του λέει ότι μόνο μετά το θάνατό μου μπορείς να χρησιμοποιήσεις το υλικό σου όπως εσύ θες. Όταν θα έρθει η ώρα θα σου στείλω εγώ γραφή και εκείνος της λέει μακάρι να αργήσει εκείνη η ώρα. Mm-hmm. Λογικό λοιπόν να είναι συγκινημένος και δακρυσμένος. Απ' τη μια του δίνεται η ευκαιρία να δώσει στον κόσμο, σε μας, ένα πραγματικό παραμύθι, ένα παραμύθι το οποίο είναι η ίδια η ζωή, αλλά και απ' την άλλη είναι δακρυσμένος γιατί έχασε ένα δικό του άνθρωπο. Να διαβάσουμε λοιπόν και ένα απόσπασμα. Το νεαρό κορίτσι μπήκε στο δωμάτιο διστακτικά. Ο Φουάντ Πασάς της έκνεψε να πλησιάσει. Υπάκουσε. Σιωπηλώς την παρατήρησε αρκετή ώρα. Όντως ήταν το πιο ωραίο δώρο που του είχε στείλει ο φίλος του Ιμπραήμ από το Μοριά. Αυτό το λουλούδι του παραδείσου είναι το δώρο μου για σένα, για τη φιλία και την αφοσίωσή σου, έλεγε στο γράμμα του. Όμορφη, πολύ όμορφη, μουρμούρισε. Η Ελπίδα τον κοίταξε φοβισμένη, χαμήλωσε τα μάτια. Εκείνος έπιασε το πηγούνι της και την ανάγκασε να σηκώσει το κεφάλι. Είσαι όμορφη, της ξανάπε. Τώρα πια θα είσαι δική μου. Με αργές κινήσεις χάιδεψε το λαιμό, τα χείλη της. Η Ελπίδα ανατρίχιασε στο άγγιγμά του και άρχισε να τρέμει. Είσαι το δώρο του Αλάχ στον δούλο του Τουρφουάντ, Μόνα. Η Ελπίδα του έριξε ένα ερωτηματικό βλέμμα. Αυτό είναι το όνομά σου, Ελπίδα. Μόνα σημαίνει Ελπίδα. Χτύπησε τα χέρια του. Αμέσως ήρθε ο αρχιπηρέτης του παλατιού του. Πήγαινε έτσι στα λουτρά. Να την κάνετε να λάμπει σαν πετράδι, διέταξε. Στα λουτρά την παρέλαβαν οι γυναίκες. Τη βοήθησαν να μπει σε μια μεγάλη στρογγυλή μπανιέρα με ζεστό νερό και άρχισαν να τρίβουν απαλά το σώμα τους με αρωματικά έλαια. Η Ελπίδα χαλάρωσε στα χέρια τους και έκλεισε τα μάτια της. Εκτός από την κυρά του Κάστρο όμως έχεις γράψει άλλα 6 βιβλία, μια σύντομη αναφορά για αυτά και κλείνουμε. Το πρώτο μου βιβλίο είναι θεατρικό και ονομάζεται «Πριν ο ήλιος δύσει». Δύο συλλογές διηγημάτων, «Μια στιγμή μια αιωνιότητα μονάχα και έχει τη σιωπή», δύο ποιητικές συλλογές, «Μπαρσά το χορός της βροχής» και «Λέξεις καθρέφτες» και ένα μικρό αφήγημα σαν παλιό παραμύθι. Καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του στίγμα, αλλά μπορώ να πω ότι η κυρά του Κάστρου είναι το πιο αγαπημένο μου. Ήταν η κυρία Σμαραγδή Μητροπούλου λοιπόν, με όλα της τα πνευματικά παιδιά, την κυρία του Κάστρου από τις εκδόσεις «Συμπατικές διαδρομές» και όλα τα υπόλοιπα στα οποία κάναμε αναφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ τιμητική συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα φυσικά και τα επόμενα σας σχέδια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.